15ο λεπτό στους Βόρους. Ωραία, θα περάσει την μπάλα ο Τσομπανάκης. Στον Ψαλιδάκη, γκολ 0-1 από την κλειστή γωνία. Σημάδεψε ο Ψαλιδάκης, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Προβάδισμα για τον Ανθεστίον απέναντι στην Εφεστό σε αυτή την αναμέτρηση για το κύπελο ΕΠΣ. 65ο λεπτό. Η Φεστός εδώ έχει μια ευκαιρία για να απειλήσει σε αντεπίθεση. Κελαράκης, ανατροπή του Παπαδάκη και δίνεται το πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν κερδισμένο από τον Παπαδάκη. Η Φεστός έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Παπαδάκης, ο Γιώργος απέναντι από τον Ανδρικάκη. Ισοφάρισε, εύστοχο είναι το πέναλτι και 1-1 για την γηπεδούχο ομάδα των Βόρων. Νέα τροπή στο μάτς. 67ο λεπτό. Καλογερίδης θα κάνει το σουτ στο οριζόντιο δοκάρι. Πήγε να απαντήσει εδώ ο Ανθεστίων. Το δοκάρι σταμάτησε το σουτ του Καλογερίδη. Και τέλος και στην παράταση το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι. Ο Γκερεδάκης απέναντι από τον Ανδρικάκη. Σταματάει την μπάλα τερματοφύλακας του Ανθεστίωνα. Καπαρουνάκης για τους φιλοξενούμενους. Γκολ με ωραίο πέναλτι 0-1. Γιώργος Παπαδάκης τώρα για τη Φεστό. Αυτή τη φορά ευστοχή ο παίκτης της Φεστού. 1-1. Γιώργος Στρατάκης για τον Ανθεστίωνα. Και αυτό ωραίο πέναλτι 1-2. Δημήτρης Στρατάκης για την Φεστό. Γκολ 2-2. Πήλιος για την ομάδα του Μάριου Σιφάκη. 2-3 εύστοχος και ο Πήλιος. Δισπυράκης για τους γηπεδούχους. Τεχνικό πέναλτι και 3-3. Ψαλιδάκης για τον Ανθεστίωνα, ευστοχή 3-4. Πέμπτο πέναλτι για την Φεστό, Χατζηδάκης, απόκριση του Ραφαήλ Ανδρικάκη. Ήρωα σε αυτή τη διαδικασία ο τερματοφύλακας του Ανθεστίωνα με 2 αποκρούσεις και η ομάδα του Θραψανού προκρίνεται στην τρίτη φάση του κυπέλου ΕΠΣΥ.